Σημαντικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή παραμένει η Ελλάδα, τόνισε στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο κ. Αβραμόπουλος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα παρά την κρίση διαθέτει αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις. Οι Υπουργοί Άμυνας προετοίμασαν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Σικάγο. Στη Σύνοδο αναμένεται να αποφασιστεί η νέα δομή και ο νέος ρόλος του ΝΑΤΟ. Να δούμε τη δήλωση ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα παραμένει ένα σημαντικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή με αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις και μία πολιτική που υπηρετεί τους ανώτερους σκοπούς των διεθνών οργανισμών και που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την ειρήνη και την συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.